Είναι στο παιχνίδι καψόφορα λοδοχώρη, ένα δυνατό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Θέλατε πιο πολύ το παιχνίδι και το πήρατε. Ναι, εμείς γνωρίζαμε από την αρχή ότι έχουν αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο αξιόλογο που παρόλο που μαθηματικά είχε κάποιες ελπίδες, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορεί να ακολουθήσει τη μάχη της σωτηρίας. Αλλά παρά τα αυτά, ξέραμε ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια και ξέραμε τα αποτελέσματα, κέρδισε ομάδες ή δεν έχασε ομάδες οι οποίες είχαν τον ίδιο στόχο εμάς, όπως το κλειδί, τις βαρβάρες. Οπότε εμείς ήρθαμε εδώ πέρα προετοιμασμένοι να παίξουμε ένα παιχνίδι δυνατό όπως και έγινε. Όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Έδειξε πιο πολύ διάθεση από εμάς. Εμείς δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο γιατί μπήκαμε έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα στα αποδυτήρια, είπαμε ότι ένα παιχνίδι δεν το παίρνουμε αν δεν προσπαθήσουμε. Και βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένοι 45 λεπτά να κερδίσουμε το παιχνίδι και να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη σωτηρία. Νομίζω με τη σημερινή μας νίκη είμαστε ένα βήμα πιο κοντά. Δεν έχει τελειώσει τίποτα βέβαια. Το Σάββατο έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας με τον Ζευροφόρο που έχει στους στόχους με εμάς. Πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και σε περίπτωση που πιστεύω θα κερδίσουμε το παιχνίδι, τότε θα πούμε ότι κάναμε καθοριστικότατο βήμα για τη σωτηρία. Πάντως βλέπω η ομάδα σας στο δεύτερο ημίχρονο πόσο πήγαινε και έπαιζε καλύτερα. Ναι, έπαιζε καλύτερα. Οι τρεις αλλαγές που γίνανε βοήθησαν. Τα τρία τα παιδιά που μπήκανε είναι από τους λεγόμενους βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είχαν κάποια μικροβλήματα τραυματισμών. Είπαμε να μην το ρισκάρουμε από την αρχή. Αλλά βλέποντας την εξέλιξη του παιχνιδιού, ήμασταν αναγκασμένοι να ρισκάρουμε και με τους τραυματίες. Και η είσοδος του Αρμανιώτη. Και η είσοδος του Παπαλεξίου. Και η είσοδος, τώρα μου διαφεύγει, του τρίτου ποδοσφαιριστού Μωυσίδη, ο οποίος κάλεψε πολύ καλά την αριστερή πλευρά που είχαν ταχύτητα τους παίχτες. Νομίζω βοήθησαν την ομάδα ώστε να αλλάξει την εικόνα της και να παρουσιαστεί καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρει το παιχνίδι. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να μην παραλείψω να ευχαριστήσω τους αντιπάλους για την άψογη φιλοξενία. Δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. Οι άνθρωποι ήταν αθλητικότατοι, παίξανε για την ιστορία τους και τους δίνω συγχαρητήρια γιατί έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι νεανική. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.